Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Πανοστολογιώτατε, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Διαφάνειας, κύριε Λαμπέλ, χαίρομαι ότι και σήμερα και φέτος μας ήρθατε στην Ελλάδα. Πέρσι ταλαιπωρηθήκατε από την αδιαφάνεια, που ήταν βεβαίως το ηφαίστειο που δεν σας επέτρεψε να περάσετε απευθείας από τον Καναδά στην Ελλάδα και πήγατε μέσω πολλών τρίτων χωρών. Να συγχαρώ όμως για το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας, το έργο που επιτελείτε, και παρά τα δύσκολα εμπόδια ή και ακόμα και μεθοδολογικά προβλήματα, οι μετρήσεις που κάνει η Διεθνής Διαφάνεια συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτύπωση της εικόνας κάθε χώρας, πόση διαφθορά υπάρχει, ποια είναι η έκταση, αν μειώνεται, αν αυξάνεται, αν σε μια χώρα θεωρείται μεγάλη η διαφθορά, αν σε μια συγκεκριμένη χώρα οι πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί, οι θεσμοί της αγοράς, λειτουργούν ή όχι σωστά, δηλαδή με αξιοπιστία και με διαφάνεια. Και με την αίσθηση της ακεραιότητας. Τα συμπεράσματά σας ευαισθητοποιούν τους θεσμούς μέσα από τον δημόσιο διάλογο, τους πολιτικούς, τη δικαιοσύνη, τους επιχειρηματίες, τους ίδιους τους πολίτες, μας προειδοποιούν και από κάτι και με κάτι πολύ πιο σημαντικό, ότι για την ευρωστία ή μη των θεσμών της δημοκρατίας και της οικονομίας είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της διαφάνειας. Τονίζω αυτό γιατί εδώ και δεκαετίες οι πολίτες της πατρίδας μας δεν εμπιστεύονται το κράτος, τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, τα πολιτικά κόμματα, το κατεστημένο, την αστυνομία, το σύνολο των θεσμών που απαρτίζουν αυτό που λέγεται συντεταγμένη πολιτεία. Αποτέλεσμα, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή ή η εισφοροδιαφυγή, η απαξίωση του κράτους, ακόμα και η βία, η ανεπακοή στους νόμους, η στέρηση στα δημόσια έσοδα, η αδιαφάνεια, η οικονομική δισκαμψία, κακές υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες, η ανάπτυξη με βάση υπόγειων σχέσεων με το κράτος και όχι από την άλλη μεριά αυτό που χρειάζεται, δηλαδή η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η ελευθερία του επιχειρηματία, η προσπάθεια για καινοτομία. Δηλαδή η τεράστια ενέργεια του λαού μας, και έχει ο ελληνικός λαός τεράστιες δυνατότητες, αναλώνεται πολλές φορές στο πώς θα αντιμετωπίσει ένα σύστημα γραφειοκρατικό, πελατειακό, πώς θα βρει το μέσο, αντί να απελευθερώνονται οι δυνάμεις οι δημιουργικές. Και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που και μας χτύπησε ήρθε απλώς να αναδείξει αυτές τις αδυναμίες που η χώρα μας είχε και έχει. Όμως βεβαίως και η αδιαφάνεια υπάρχει και στο παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως είπατε κύριε Λαμπέλ. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και αυτό αποκαλύφθηκε, δίδαξε την απάτη δυστυχώς, δημιουργώντας τα λεγόμενα SPVs, τα σύνθετα ομόλογα, τα οποία πολλούσε με τις ευλογίες των οίκων αξιολόγησης ως πρώτης τάξεως προϊόντα, τα λεγόμενα AAA. Αδιαφάνεια υπάρχει με τις offshore, εξωχώριες επιχειρήσεις. Αδιαφάνεια υπάρχει με τους φορολογικούς παραδείσους, τους οποίους και ανέχεται το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και αυτή η αδιαφάνεια στερεί νόμιμους πόρους από τον απλό πολίτη κάθε χώρας. Με αποτέλεσμα να συμπιέζονται και γι' αυτό το λόγο μισθοί, συντάξεις, από την έλλειψη πόρων που ουσιαστικά κλέβονται από τους λαούς. Αυτό αποτελεί βασικό ζήτημα δημοκρατίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αν παρόμοια προβλήματα δεν τα λύσουμε, δικαίως θα επαναστατήσει ο πολίτης του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι η Επανάσταση, παραδείγματος χάρη στην Αίγυπτο, είχε ως αίτημα τη δημοκρατία, αλλά και ένα από τα συνθήματα που ακουγόταν στην πλατεία Ταχρίρ ήταν «Φέρτε πίσω τα λεφτά μας». Η αίσθηση του δικαίου είναι θέμα και συνοχής μιας, θα έλεγα, και κάθε κοινωνίας. Σήμερα πολλές χώρες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο από αδιαφανείς συναλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη το πρόβλημα της κερδοσκοπίας ή των CDS, των credit default swaps, των παραγόγων που ανταλλάσσονται χωρίς καμία διαφάνεια, που απειλεί να τεινάξει στον αέρα ολόκληρες χώρες,
ολόκληρες κοινωνίες και όλοι μας γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων επιθέσεων, όπως παραδείγματος χάρη μιας εγκληματικής προπαγάνδας που είδαμε τις τελευταίες μέρες εις βάρος της χώρας μας σε σχέση με το ευρώ. Γι' αυτό και ο αγώνας μας είναι παράλληλα αγώνας απέναντι σε κάθε μορφής υπηρέτες κερδοσκοπικών συμφερόντων που προσπαθούν λυσαλέα με αδιαφανείς διαδικασίες να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της χώρας μας αποσκοπώντας σε κέρδη, ποντάροντας δηλαδή στη χρεοκοπία μας και στην διάλυση ακόμα της ζώνης του ευρώ. Μάταιος ο κόπος τους, όσο αυξάνεται αυτή η απληστία και η επίθεση, τόσο ενδυναμώνεται η δικιά μας πίστη και βούληση να συνεχίσουμε μια πορεία αλλαγής στη χώρα μας. Για μας δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής σε αυτή την πορεία και αυτό το ξέρει και ο τελευταίος απλός πολίτης της χώρας μας. Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός, καμία αναστολή. Θα προχωρήσουμε αποφασιστικά μαζί με την ελληνική κοινωνία για να αλλάξουμε τη χώρα. Βεβαίως, ένα πρώτο το οποίο κάναμε ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αδιαφάνειας ήταν να έχουμε διαφανή στοιχεία στα δημοσιονομικά μας. Ίσως να θεωρείται αυτονόητο, δεν ήταν δυστυχώς αυτονόητο στη χώρα μας και αυτό δημιούργησε ένα θέμα σημαντικό αναξιοπιστίας και προς τον ελληνικό λαό και με τους εταίρους μας αλλά και στις αγορές. Σήμερα έχουμε εμπεδώσει απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα, την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας. Και αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Απέδειξε όμως ακριβώς αυτή η διαφάνεια ότι το μοντέλο ανάπτυξης που είχαμε υιοθετήσει στο παρελθόν δεν ήταν βιώσιμο, ήταν ασταθές, ήταν σαν ένας χάρτινος πύργος. Και θεωρώ ότι στοιχείο της ανάπτυξης, ίσως και προϋπόθεση βιώσιμης και σοβαρής ανάπτυξης, αποτελούν, όπως είπατε, και οι ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί μιας πολιτείας. Η δημοκρατία δεν είναι απλά ψηφίζω ή λέω τη γνώμη μου ή διεκδικώ. Είναι ο έλεγχος κάθε εξουσίας, είναι η σωστή τήρηση των νόμων που αποφασίζονται βεβαίως δημοκρατικά, είναι η ευνομία αντί της ανομίας. Ο Πολ Κόλιερ που έγραψε το βιβλίο για τον bottom billion, δηλαδή τους φτωχότερους, το 1 δισεκατομμύριο των φτωχότερων της γης, συγκρίνει στο βιβλίο του δύο χώρες που τα τελευταία 40 χρόνια εκμεταλλεύονται και οι δύο τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, το πετρέλαιο. Η μία είναι η Νορβηγία, η άλλη είναι μια χώρα της Αφρικής. Στην Νορβηγία το κέρδος πάει στο κοινωνικό σύνολο, στη χώρα της Αφρικής πάει στην τσέπη του Υπουργού Ενέργειας. Αυτό δείχνει πόσο οι δημοκρατικοί θεσμοί, οι θεσμοί της διαφάνειας είναι συνυφασμένοι με την υγιή ανάπτυξη μιας χώρας. Γιατί βεβαίως αυτή η χώρα στην Αφρική είναι μια χώρα που παρά το πετρέλαιο αυξήθηκε η ανισότητα και αυξήθηκε η φτώχεια τα τελευταία 40 χρόνια. Επανέρχομαι όμως στα δικά μας, γιατί στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε και να μην κινδυνεύσουμε ξανά, να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την αυτονομία της χώρας μας χτίζοντας μια ισχυρή βιώσιμη οικονομία στις δικές μας δυνάμεις, μια κοινωνία που έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, να μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει το άλμα στο μέλλον. Γνωρίζοντας καλά τις δυσκολίες που περνάμε όλοι μαζί οι Έλληνες, είμαι αισιόδοξος διότι πράγματι το 2010 παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, καταφέραμε να μειώσουμε το έλλειμμα όσο καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, αλλά και να ξεκινήσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεγάλων διορθωτικών αλλαγών σε ολόκληρο το φάσμα του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Βέβαια, ο ελληνικός λαός πράγματι διαχρονικά πια τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα περισσότερο, δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς. Ας θυμίσουμε καταρχήν ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι τωρινό, μας συνοδεύει ιστορικά από την εποχή της δημιουργίας δυστυχώς του ελληνικού κράτους. Μια ιδιαίτερη, αλλά ιδιαίτερη εποχή ήταν εκείνη η μεταπολεμική
της ιστορίας μας. Χρόνια που ακολουθήσανε τον εμφύλιο, θεσμοί βρέθηκαν υπό τον πλήρη έλεγχο και παρακρατικών μηχανισμών και εξωθεσμικών παραγόντων και διεθνών κέντρων εξουσίας. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο να απαξιωθούν στα μάτια των πολιτών. Το δυστύχημα ήταν ότι τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν όσο θα έπρεπε μετά την μεταπολίτευση. Η Ελλάδα βγήκε, ουσιαστικά ήταν ένας δορυφόρος όπως και στην Ανατολή του ψυχρού πολέμου, δορυφορική χώρα του ψυχρού πολέμου, όμως δεν πέρασε όπως αυτές οι χώρες από μία γκλάσνοστ ή μία περεστρόικα όπως οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Βέβαια θα ήταν μεγάλο λάθος να μηδενίσουμε την μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας αυτά τα 40 χρόνια και στη δημοκρατία και στην οικονομία. Ωστόσο, θα έλεγα, η αποτυχία της μεταπολίτευσης ήταν ότι θεσμοί που ήταν συγκεντρωμένοι στην εξουσία τους από χέρια πελατειακά, παρακρατικά, ανακτόρων, ξένων δυνάμεων, άλλων καπηλευτών, μικρών ή μεγάλων, πέρασαν πολλές φορές σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ολιγαρχίες, ισχυρότερα ή μικρότερα κατεστημένα, πολλές εκφάνσεις της ελληνικής δημόσιας ζωής, είτε ήταν στον πολιτικό χώρο, είτε στον χώρο των επιχειρηματιών, των μέσων ενημέρωσης, των συνδικαλιστών και των συντεχνιών. Κάποιοι το ονόμασαν αυτό διαπλοκή, εγώ θα έλεγα δεν ήταν καθαρές οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εξουσιών, καθαροί οι ρόλοι, ώστε να μπορεί να υπάρχουν οι αλληλοέλεγχοι και η διαφάνεια. Αυτό είχε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά αυτή την θέση ισχύως να την αξιοποιούν για ιδιωτελή συμφέροντα. Αυτός ο κύκλος είναι που σπάμε, πρέπει να σπάσει και θα σπάσει. Αυτή τη μάχη δίνουμε την ίδια στιγμή που ζητάμε και από τον απλό πολίτη να βάλει πλάτη για να μην καταρρεύσει η χώρα. Δικαίως βέβαια ο πολίτης ρωτά γιατί να πληρώσω εγώ τα σπασμένα αυτών των διαφόρων κατεστημένων και ολιγαρχιών. Είναι λοιπόν κεντρική προτεραιότητα να σπάσουμε όλες αυτές τις αντιλήψεις, αυτές τις κατεστημένες λογικές και άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Είμαι απόλυτα αποφασισμένος αυτά τα φαινόμενα να τα πολεμήσουμε με κάθε μέσο, να αλλάξουμε την πατρίδα, νοοτροπίες, πρακτικές και συνήθειες που μας οδήγησαν εδώ. Βέβαια, το πρώτο είναι να ξεκινήσουμε από εμάς τους ίδιους, το ίδιο το κράτος. Μέσα σε ένα χρόνο έγιναν τόσα πολλά για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας, των θεσμών και τη διαφάνεια όσα δεν είχαν γίνει σε ολόκληρη την μεταπολίτευση. Λέω μερικά από τα θέματα αυτά που βεβαίως και η εφαρμογή τους όσο προχωράει τόσο θα φαίνεται το αποτέλεσμα και στην καθημερινή ζωή του πολίτη, γιατί ανέφερε ο κ. Μπακούρης σωστά, πολλοί πολίτες λένε θέλουμε παραπάνω. Πολύ σωστά. Οι νόμοι έως ότου εφαρμοστούν και πολλές φορές μπλοκάρονται και από πρακτικές και από νοοτροπίες από μια ίδια διοίκηση που δεν είχε μάθει ή δεν θέλει πολλές φορές να εφαρμόσει τέτοιες διαφορετικές αντιλήψεις. Όσο όμως προχωράνε και όσο συνεχίζουμε τόσο και το αποτέλεσμα θα είναι ορατό και άμεσο. Είχαμε την επέκταση του ΑΣΕΠ, δηλαδή για κάθε πρόσληψη μόνιμο και συμβασιούχου μέσα από αξιοκρατικές και αντικειμενικές διαδικασίες. Πολύ σημαντικό για την λειτουργία του δημόσιου χώρου, της δημόσιας διοίκησης. Καθιέρωση του προγράμματος Διάβια που αναφέρατε, μέσω του οποίου το κράτος δίνει πια λογαριασμό για κάθε δαπάνη του, αλλά και την ελεύθερη διάθεση όλων των φύλων της εφημερίδας, της κυβερνήσεως στο διαδίκτυο. Το είχαμε υποσχεθεί, το κάναμε πράξη. Μάλιστα, όπως είπαμε με τον Υπουργό Εσωτερικών όταν το πρώτο ανακοινώσαμε, ξέραμε ότι θα έχουν πανηγύρι τα blogs, οι bloggers, με την παραμικρή δαπάνη του κράτους, από τα στυλό μέχρι τις χαρτοπετσέτες, το τι καταναλώνεται, αλλά αυτό είναι θετικό. Αυτή η κριτική είναι θετική. Διότι σιγά σιγά εξοικειώνεται ο κάθε πολίτης, τα μέσα ενημέρωσης, οι bloggers και για το ποια είναι αναγκαία δαπάνη αλλά και ποια είναι σπατάλη την οποία πρέπει να περιορίσουμε. Μας βοηθάει δηλαδή και εμείς να επισημάνουμε τις λογικές πράξεις που πρέπει να κάνουμε για την εξοικονόμηση του χρήματος του ελληνικού λαού. Και αυτός ήταν ο στόχος.
ο δημοκρατικός έλεγχος υπέρ των χρημάτων του ελληνικού λαού. Έχουμε την θεσμοθέτηση της υποχρέωσης όλων των επιτηδευματιών να εκδίδουν αποδείξεις και την παροχή κινήτρων στους πολίτες όταν συλλέγουν αυτές τις αποδείξεις. Βεβαίως, κατά καιρούς με κατηγορούν στη χώρα ότι μιλάω για την διαφθορά και ότι με αυτό δημιουργώ μια κακή εικόνα της χώρας. Νομίζω ότι όμως αν δεν μιλούσε κανείς το πρόβλημα δεν θα λυνότανε, δεν θα κρυβότανε και νομίζω ότι και αν δεν μιλούσα δεν θα σήμαινε ότι όλος ο κόσμος δεν θα ήξερε Έλληνες, αλλά όπως και είναι και οι διεθνείς της διαφθοράς, της διαφάνειας, ότι υπάρχει στη χώρα μας δυστυχώς αυτό το φαινόμενο αρκετά εκτεταμένο. Όπως επίσης θεωρώ ότι μόνο με την ειλικρίνεια, μόνο με το να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν, μπορούμε αυτά τα φαινόμενα να τα αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια ως προοδευτικός άνθρωπος θεωρώ ότι αυτά τα φαινόμενα είναι, όπως είπα και νωρίτερα, λόγω και της κακής λειτουργίας θεσμών και όχι στο DNA κανενός λαού. Ακριβώς λοιπόν αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι αν εμείς εμπεδώσουμε θεσμούς που λειτουργούν σωστά και πρακτικές υποδειγματικές, αυτά τα φαινόμενα θα μειωθούν και θα εξαλειφθούν. Το λέω διότι υπάρχουν και πολύ σημαντικές μελέτες, έχω αναφερθεί σε αυτές κατά καιρούς, του Brookings Institute, που κάνει μια σύγκριση Ελλάδας και Χιλής, που έχουμε κάποιες παράλληλες ιστορίες δικτατοριών, όπου δείχνει ότι η Χιλή, λόγω των θεσμών, της λειτουργίας των θεσμών, της σωστής λειτουργίας των θεσμών και της διαφάνειας, έχει δείξει ένα πάρα πολύ φιλόδοξο και πετυχημένο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, αλλά το αντίθετο στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσε κατά τη μελέτη αυτή από 4 μέχρι και 8% του ΑΕΠ να κερδίζουμε αν χτυπάγαμε την αδιαφάνεια και την διαφθορά. Κάτι το οποίο βεβαίως προχωράμε με πολλές μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών βεβαίως ήταν και είναι η συνέχιση της μεταρρύθμισης Καλλικράτη, απελευθερώνοντας το κεντρικό κράτος και κάνοντας και τους Δήμους να δίνουν σαφή λογαριασμό για τις δαπάνες τους, και αυτή είναι πια στη διάβια. Την αυστηροποίηση του φορολογικού συστήματος ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Έχουμε δημιουργήσει ένα νέο θεσμό του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για να κυνηγάμε υποθέσεις σημαντικές και μεγάλες συστηματικά. Την έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση ήδη τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του αυτού συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχουν παραπεμφθεί στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των ασφαλιστικών ταμείων 30 γιατροί με το ερώτημα της απόλυσης, γιατί έχουν βρεθεί να συνταγογραφούν ποσά πολύ πάνω από το μέσο όρο της αντίστοιχης ειδικότητάς τους στην περιοχή. Αλλά έχουμε και σημαντικές μειώσεις των εξόδων εκεί που έχει δοκιμαστεί από 30 μέχρι πολλές φορές και 50% με την ηλεκτρονική αυτή συνταγογράφηση. Έχουμε την καταγραφή πια όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των προσόντων τους, κάτι που επίσης θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, δεν υπήρχε όμως. Ξέρουν οι φορολογούμενοι πόσους υπαλλήλους συντηρούν και για ποιες υπηρεσίες. Έχουμε τη θέσπιση της υποχρέωσης όλων των οργανισμών και φορέων της γενικής κυβέρνησης να δημοσιεύουν ισολογισμούς, να τηρούν διπλογραφικό σύστημα, ώστε να μάθουμε επιτέλους τι πληρώνουμε και για ποιον σκοπό. Αυτούς τους μήνες, φίλες και φίλοι, έγιναν πάρα πολλά. Όμως ο δρόμος είναι μακρύς, προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος των θεσμών, να λάμψει επιτέλους η διαφάνεια στο δημόσιο βίο και χρειάζονται βεβαίως κέραιες και νέες αποφάσεις. Ξεκινώντας, είναι αυτονόητο από το ίδιο τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος και η δημόσια διοίκηση. Ήδη, όπως ξέρετε, ανοχή για δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους που παρεβαίνουν το καθήκον τους με οποιονδήποτε τρόπο έχει τελειώσει. Θα αναφέρω και εδώ μερικά παραδείγματα. Ορισμένες σοβαρές υποθέσεις που αντιμετώπισε η ελληνική αστυνομία και όχι μόνο στους τελευταίους μήνες. Συνελήφθη υπάλληλος του ΣΔΟΕ
δηλαδή των φορολογικών αρχών, να λαμβάνει μεγάλο χρηματικό ποσό από επιχειρηματία ξενοδοχειακών μονάδων προκειμένου να τακτοποιήσει φορολογικές υποθέσεις. Συγκατηγορούμενο στην ίδια υπόθεση τη χάνει κέντρος υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας. Ακούγεται ίσως για μια άλλη χώρα κάτι το αυτονόητο. Αλλά αυτά στη χώρα μας δυστυχώς είναι παραδείγματα τα οποία δεν τα είχαμε. Δηλαδή ξέραμε όλοι ότι αυτό γινότανε, όμως δεν υπήρχε αντιμετώπιση. Συνελήφθησαν δύο γιατροί δημόσιου νοσοκομείου, οι οποίοι είχαν απαιτήσει από ασθενή το λεγόμενο φακελάκι, χρηματικό ποσό προκειμένου να προβούν σε εγχείρηση. Συνελήφθησαν ένας νομίατρος, διευθυντής διεύθυνσης δημόσιας υγείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, μία πολιτικός μηχανικός, ένας ιδιώτης, επειδή ενέχονται σε υπόθεση παθητικής δωροδοκίας και εκβιασμού ιδιοκτήτη καταστήματος, προκειμένου ο πρώτος από αυτούς να εκδώσει θετική γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνελήφθη προϊστάμενος δασικής υπηρεσίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για δωροδοκία και εκβίαση, επειδή απέτυχε από ιδιώτη χρηματικό ποσό προκειμένου να χορηγήσει βεβαιώσεις χαρακτηρισμού αγροτεμαχίων ή ιδιοκτησίας του. Συνελήφθη τηλεμιακός υπάλληλος, ο οποίος απαιτούσε εκβιαστικά από χρηματεία υψηλό χρηματικό ποσό, προκειμένου να καθυστερήσει τον έλεγχο 300 περίπου πολυτελών αυτοκινήτων που είχε εισάγει η εταιρεία του επιχειρηματία στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος εμπορίας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Όπως σας είπα, αυτά ακούγονται ταπεινά και αυτονόητα. Δυστυχώς, μέχρι προχθές δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Εδώ θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στη δικαιοσύνη. Είναι ανεξάρτητη. Την εξαιρετησία της επίσης την εγγυηθήκαμε ακόμα περισσότερο, περαιτέρω δηλαδή με τον νόμο για την επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης και την επαναφορά του αυτοδίκητων δικαστηρίων. Σήμερα γίνεται μια πρωτόγνωρη διαδικασία όπου μέσα από τη Βουλή γίνεται μια ακρόαση των υποψηφίων που παλιότερα δεν υπήρχε πριν αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση των ανώτατων δικαστών. Έχει όμως και η δικαιοσύνη σήμερα τεράστιες ευθύνες να μην αντιμετωπίζει το ρόλο της ευθυνοφοβικά. Οφείλουν να συνδράμουν σε αυτή την αλλαγή που χρειάζεται στη χώρα και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη σε όλους τους θεσμούς μας, βεβαίως και στον χώρο της δικαιοσύνης. Μια άλλη λογική για τη λειτουργία του κράτους και όλων των πυλώνων του κράτους, των εξουσιών. Αναβαθμίσαμε, ενισχύσαμε υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Διευρύναμε αρμοδιότητές τους. Ακόμα έχουν πια δικαιοδοσία σε περιπτώσεις αδικημάτων που συνιστούν διαφθορά, σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη διαφθορά, την οποία επίσης προχωράμε ουσιαστικά. Είχαμε καθυστερήσει να την εφαρμόσουμε. Το ίδιο με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που μέχρι σήμερα ερευνούσε μόνο το αδίκημα της δωροδοκίας, τώρα διερευνά όλα τα αδικήματα που συνιστούν διαφθορά, σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς. Έχουμε συνδυασμό με την πρόβλεψη εφοδιασμού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στα δύο σώματα ασφαλείας, Υπουργείο δηλαδή Προστασίας του Πολίτη, με εργαλεία όπως η απλούστευση της διαδικασίας άρσης του φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού απορρίτου, αλλά και η στελέχωσή της με εξειδικευμένο και με πλούσια επαγγελματική εμπειρία προσωπικό. Αυτά σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο. Έρχεται φυσικά να προστεθεί και η μεγάλη αλλαγή στον πειθαρχικό κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων, που σπάει τον φαύλο κύκλο όπου υπήρξε σύμπτωση ουσιαστικά των ελεγχόντων και των ελεγχομένων. Όπως βλέπετε, είναι στόχος να χτίσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, μια διαφορετική σχέση του κράτους με τον πολίτη. Να καταπολεμήσουμε κάθε αιστεία πολυδέδαλων διαδικασιών και γραφειοκρατίας. Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας αυτή είναι η πολυνομία, η τεράστια γραφειοκρατία. Και εδώ θέλει πολλή δουλειά, ήδη προχωράμε, ώστε να τελειώνουμε με τη λογική ότι χρειάζεται το γρηγορόσημο για να προχωρήσει η οποιαδήποτε υπόθεση. Τα τηλέφωνα σε φίλους και γνωστούς, ώστε να πάρει ένα χαρτί, μια άδεια, να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Κάνουμε ριζικές αλλαγές,
Βεβαίως ο χρόνος είναι σημαντικός, διότι είναι λεπτομερής δουλειά, όμως αυτή θα επισπευστεί με ένα σημαντικό όπλο, τη νέα τεχνολογία, την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παντού, να τελειώνουμε και με τα χαρτιά και με όλη την ταλαιπωρία που αυτά βεβαίως ενέχουν. Σήμερα οι συναλλαγές του πολίτη και της επιχείρησης με το δημόσιο πραγματοποιούνται με την αυτοπρόσωπη ή με εξουσιοδότηση φυσική παρουσία εκπροσώπου τις ώρες συναλλαγών του δημοσίου με το κοινό. Σήμερα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δημιουργούν την ανάγκη αυτού του γρηγορώσιμου και δίνουν την ευκαιρία για αστείες διαφθοράς. Σήμερα ο πολίτης έχει την ευθύνη να φέρει μαζί του και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές σειρά από έγγραφα είτε στην πρωτότυπη είτε σε επικυρωμένη μορφή για το γνήσιο του εγγράφου. Η απλούστευση των διαδικασιών με την εισδοχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύνολο ουσιαστικά της διοικητικής δράσης θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, του κόστους, της ταλαιπωρίας, του χρόνου που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις στη διάρκεια των συναλλαγών τους με φορείς του δημόσιου τομέα. Θεσπίζεται υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους φορείς του δημοσίου τομέα με τον πολίτη, αλλά και του δικαιώματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με το δημόσιο για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Απαλλάσσεται ο πολίτης από την κλασική διαδικασία επικύρωσης των ηλεκτρονικών αντιγράφων, ηλεκτρονικών και εγχάρτων εγγράφων. Πάμε σε διαδικασίες απλοποίησης του πρωτοκόλλου κάθε εγγράφου που κυκλοφορεί εντός των δημοσίων υπηρεσιών που θα γίνεται πια με ηλεκτρονικό και μοναδικό τρόπο. Προβλέπεται η δυνατότητα των πολιτών ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση όσο και ιδίως για την πορεία μιας υπόθεσης που τους αφορά. Στόχος πάντα η ταχύτητα, η αυτοματοποίηση και βεβαίως η διαφάνεια για την εξυπηρέτηση την καλύτερη του πολίτη. Την ίδια φιλοσοφία διαπερνά και όλες μας τις παρεμβάσεις εκεί που το κράτος έρχεται σε επαφή με την οικονομία και την ανάπτυξη. Διότι ξέρουμε ότι η αδιαφάνεια είναι και τροχοπέδι για την ανάπτυξη. Ξέρω πόσους, και είναι πολλοί επιχειρηματίες σε αυτήν την αίθουσα, αλλά ξέρω πόσους και στο εξωτερικό όταν τους μιλώ, που λένε πού να μπλέξω, να έρθω να επενδύσω στη χώρα, στην Ελλάδα, ακόμα και οι Έλληνες της Διασποράς, που λένε πού να έρθουν να μπλέξω, που μπορεί η μία υπηρεσία ή η άλλη να μου ζητήσουν κάτω από το τραπέζι την ιδιαίτερη αμοιβή, ανταμοιβή για να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Γραφειοκρατία, περίπλοκες διαδικασίες, χρόνια ολόκληρα για να εκδοθεί μια άδεια. Κάναμε ήδη τα πρώτα βήματα τόσο με το fast track στις μεγάλες επενδύσεις, όσο και με τη δημιουργία της υπηρεσίας μίας στάσης για την ίδρυση των επιχειρήσεων. Η ίδρυση μιας επιχείρησης χρειαζόταν τουλάχιστον 40 μέρες. Τώρα μπορεί να γίνει σε μία και αυτό είναι ήδη πράξη. Ήδη την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΤΕ στον τουριστικό κλάδο το πλαίσιο για την γρήγορη και διαφανή διαδικασία αδειοδότησης που θα ξεκινήσει πιλωτικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Θέλουμε να περιορίσουμε την επαφή του πολίτη με την δημόσια διοίκηση, δηλαδή να έχει την δυνατότητα μέσω του διαδικτύου να κάνει τις δουλειές του και θα έχουμε διπλό όφελος ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και καταπολεμώντας τη διαφθορά. Ξεδιαλύνεται το τοπίο για τις επιχειρήσεις, καθώς και το κράτος και η επιχειρηματική κοινότητα γνωρίζουν τον αριθμό και την ταυτότητα πια και των πραγματικών επιχειρήσεων. Δεν είχαμε και αυτό καταγράψει. Δεν ξέραμε ποιες ήταν οι επιχειρήσεις οι πραγματικές στη χώρα μας. Διαφάνεια σημαίνει απλές διαδικασίες, αλλαγή αντίληψης, εφαρμογή του νόμου. Αυτές τις μέρες κατατίθεται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την βιομηχανία στη Βουλή, την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για την μεταποιητική δραστηριότητα, βάζοντας τάξη στο άναρχο καθεστώς που επικρατούσε στα επιχειρηματικά πάρκα μέχρι σήμερα. Αλλάζουμε το μοντέλο αδειοδότησης με τη λογική του πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ να λειτουργήσει ένα μοντέλο πρώτα αδειοδοτώ αφού έχω θέσει τις απαιτήσεις μου και μετά ελέγχω με εξαίρεση μόνο τις δραστηριότητες υψηλής όχλησης όπου παραμένει ο αρχικός έλεγχος λόγω του μεγέθους του κινδύνου που ενέχουν.
Απροποιούμε τη διαδικασία διοδότησης επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών πάρκων και θεσμοθετούνται μια σειρά από οικονομικά, πολεοδομικά, διοικητικά κίνητρα για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε αυτά. Δημιουργούμε το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών που θα συγκεντρώνει σχεδόν τα 2/3 των συνολικών δημοσίων προμηθειών της χώρας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της διενέργειας προκαταρτικού ελέγχου, ο λεγόμενος προέλεγχος όλων των ετοιμάτων των φορέων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Και καθιερώνουμε διαδικασίες για διαγωνισμούς που θα εγγυώνται τη μείωση των εξόδων του δημοσίου, θα έλεγα ακόμα και του διαγωνιζόμενου, και την απόλυτη διαφάνεια. Προχωρούμε ήδη σε πιλωτικό πρόγραμμα για πρώτη φορά στη χώρα μας για την διενέργεια διαγωνισμών με τη χρήση ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Πάλι αυτονόητο, όμως δεν είχε υπάρξει στη χώρα μας. Ήδη έχουν διενεργηθεί οι πρώτες ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Τέλος, περνάμε επίσης στο τεράστιο κεφάλαιο μεταρρυθμίσεων στο ίδιο μας το πολιτικό σύστημα. Πέραν του Καλλικράτη, όπως ξέρετε, προχωράμε σε αλλαγές όπως είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, μέχρι εκεί που μας επιτρέπει το ισχύον Σύνταγμα. Βεβαίως, έχουμε την βούληση να αλλάξει το Σύνταγμα μέσα στις απαραίτητες προθεσμίες που μας δίνει το ίδιο το Σύνταγμα. Έχουμε δεσμευτεί ρητά να αλλάξουμε συνταγματικές πτυχές. Έχει έρθει η ώρα να πάμε στον πυρήνα του προβλήματος της δημόσιας ζωής, στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, στην αλλαγή του νόμου για την χρηματοδότηση των κομμάτων που αναφέρατε επίσης. Στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της ίδιας της κοινωνίας, αλλά βεβαίως να υπάρξει και αξιοπιστία και εμπιστοσύνη προς τα κόμματα της χώρας μας. Διαφάνεια, αλληλεγγύη, αξιοκρατία είναι οι αρχές τις οποίες υπηρετούμε σε αυτές τις αλλαγές. Να εκλείψουν οι άθλιες σχέσεις διαπλοκής μεταξύ κράτους, επιχειρηματιών ή και άλλων κλάδων ή τομέων ή πυλώνων της εξουσίας. Να μπορέσουμε ξανά να δώσουμε την αίσθηση εμπιστοσύνης στον ελληνικό λαό για την ίδια του την πολιτεία. Και σύντομα η κοινική, όσοι, διότι υπάρχει έντονος ο κινησμός στη χώρα μας και η ευκολία να ισοπεδώνονται τα πάντα, επιτέλους αυτό να υποχωρήσει, να ξεμείνουν οι κοινικοί χωρίς δικαιολογίες. Να μην μπορούν όσοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώνουν φόρους γιατί δεν ξέρουν που πάνε τα λεφτά τους. Αυτή ήταν μια αληθής δικαιολογία. Χθες, σήμερα όμως, πλέον ξέρουν. Δεν θα μπορούν να επιτίθενται επίσης επί δικαίων και αδίκων πολιτικών και δημόσιων λειτουργών. Θα υπάρχει σαφές αυστηρό σύστημα λογοδοσίας για όλους και βεβαίως η απαραίτητη τιμωρία για τους εναδίκους. Πιστεύω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι δημιουργούμε έναν πιο διαφανή τρόπο λειτουργίας του κράτους. Θέλουμε τη βοήθεια της Διεθνούς Διαφάνειας, έχετε τεράστια εμπειρία. Θέλουμε τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Άκουσα και την κυρία Λαμπέλ και την ευχαριστώ, ιδιαίτερα για τις ιδέες της για την συμμετοχή των πολιτών. Η σημασία της συμμετοχής του πολίτη είναι πολύ μεγάλη, διότι τότε το έργο το οποίο κάνουμε δεν είναι κάποιων πολιτικών ή δημοσίων υπαλλήλων, το έργο γίνεται έργο του λαού, είναι μια δημιουργία πραγματική. Αυτό είναι σημαντικό για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους. Μπορώ να πω ότι ένα χρόνο μετά από την προηγούμενη συνάντησή μας τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Σήμερα εδώ είμαι για να σας διαβεβαιώσω ότι η πίστη μας στην επίτευξη των στόχων μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η αποφασιστικότητά μας είναι αδιαφυσβήτητη και η θέλησή μας πιο ισχυρή από ποτέ. Και πάλι σας ευχαριστώ.